Έχετε χάσει από εμάς και με 42 πόντους. Μη μένετε στους 35. Τι γράφεις, δε Φλόρ, τόση ώρα που σε βλέπω έτσι. Ναι, ετοιμάζει το πρόγραμμα της καινούργιας περίοδου. Της τέταρτης Αττικής. Α, έχεις κάνει και την κλήρωση. Ναι, φέραμε. Λοιπόν, κάτσε να διαλέξουμε αντίπαλο. Ναι, όχι, είναι η κλήρωση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σας. Του ΠΑΟΚ, πού θα πει το ΠΑΟΚ τέταρτη Αττική. Κάτσε να δούμε ποιοι. Μηχανιώνα, αυτή είναι από μόνο. Είναι καλή ομάδα, ναι, η Μηχανιώνα. Ο Θερμαϊκός έτσι και έτσι. Μα... Ο Αλμοπός η Αριδέας καλή ομάδα, θυμάμαι. Γιάννητσα είναι της Πούτσας. Κάτσε ρε μέσα. Ναι, τα Γιάννητσα δεν είναι. Δεν είναι ένα φίλο που έχει κάνει σαν 5-0. Πότε μόνο, όταν είσαι ο Θεός. Όχι εμείς, ο Πάου. Καλάβρητα τι λέει. Καλλικράτεια. Αέρα, 10-0 κέρδισε ο Πάου και εδώ. Δεν ναι. Κάνει νέα καλλιά. Είναι πολύ νέα ναι. Η καλλιά. Σαρακινών, τι λέει. Θύελα, Σαρακινών. Ναι. Τι είναι αυτή, τι είναι. Αυτή είναι καινούργια. Κουρσάρι. Τη Πούτσα είναι και αυτή. Πειρατές. Πειρατική ομάδα. Ναι. Ναι. Λέγε ρε. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Η Αστραπή Μεσοποταμιά. Αυτή είναι δύσκολη. Φίλε. Είναι καινούργια ομάδα, ναι. Είναι δύσκολη. Ναι. Έχει πάρει ένα εξτρέμ καλό καραφλό. Πώς το λένε το αστέρι της και Μονεβασιάς, πώς το λένε, ναι, ναι, ρε. Και η άλλη ομάδα είναι δύσκολη. Ποιο, η Νίκη Αγκαθιά. Ναι. Έλα, ρε. Άσο, μέσα Αγκάθια είναι αυτή η ομάδα. Ναι, από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι. Και ο Σιρήνα. Από Αγκάθι και βγαίνει Ρόδο. Ναι. Α, ο Σιρήνα. Α. Εκεί έχει πίπα και τσιμπούκι. Εκεί είσαστε για εγγραφή. Και τι άλλο έχει. Οικονόμου, ρε ομάδα είναι αυτό. Ναι, ρε, οικονόμου. Ή επίθετο. Ναι, οικονόμος Τσαριτσάνη. Ναι, είναι αυτός ο πρόεδρος του χωριού. Ναι. Έβγαλε το όνομα. Ναι, εκεί το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, τον όμιλό σας, πάω και άλλο. Όχι, πρώτη αγωνιστική. Ναι. Πρώτη αγωνιστική. Άντε, εδώ. Παίζεται με Μηχανιώνα. Μέσα. Δεύτερη έξω. Θερμαϊκός. Δίπλα είναι. Δίπλα είστε. Τρίτη αγωνιστική έχει διακοπή γιατί το θέλει το γήπεδο η χωροφυλακή που παίζει ένα φιλικό. Με την αστυνομία. Δεν παίζεται, ναι, με την παίζει αστυνομία. Χωροφυλακή αστυνομία. Θα γίνουν όμως δύο εμβόλυμες για να μην μείνετε πίσω στην Ευρώπη. Δύο μέσα, έχετε δύο έξω. Δεν μπορείτε από αυτή, δεν θα πρέπει να σας περιμένω. Έχετε δύο έξω. Ναι, τα Γιαννιτσάκια και τα Καλλικράτεια. Η Καλλικράτεια δεν ξέρω τώρα άμα κρατάει τα ουρά της. Τα κρατάει καλά. Τα κρατάει. Ναι, δηλαδή κρατιέται, μην πάθει τίποτα κύλι. Και τον ντέρμπι, θα παιχτεί δηλαδή για το πρωτάθλημα, για τη γάμα εθνική, ναι. Μεταξύ Αλμοπός Αριδέας και ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, δεν μου κάνει. Αυτή η ομάδα είναι για να παίξει. Είναι καλή, έχουν πάρει δύο κοντούς. Μόνο αυτή η ομάδα είναι... Αυτή η Αριδέα έχει πάρει δύο κοντούς. Του χάντμπολ. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω μόνο αυτή... Και οι δύο κοντοί φοράνε δύο αριστερά παπούτσα. Αυτή η ομάδα σαν ιστορία και σαν όνομα αξίζει να παίξει σαν αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Θύελα Σαρακινών, ναι. Θα παίξουν οι κλέφτες με τους Σαρακινούς, ναι. Με τους Κουρσάρους. Καλό αυτό. Α, μπράβο, μόνο και εκεί είσαστε. Λοιπόν, ανεβήκατε ρε, με τι άλλο θέλετε ρε. Πέστε ρε και εσείς τεταρτατική εγώ. Στην ΑΕΚ, έτσι είχα πει εγώ στην ΑΕΚ. Και Ευρώπη... Η Θύελα να αφήσει να κερδίσει εύκολα, την κέρδισε. Ελά, σποντακή. Ανέβηκε η ΑΕΚ, έτσι ανέβετε κι εσείς. Και δεν είναι ανάγκη να πάτε Ευρώπη, μπορείτε να παίξετε Αραβία πρώτα. Έτσι έχει πάει και ο Τσουλουτσέσκο, έχει πάει και ο Κρήγκο. Ναι, για να παίξουν με την ομάδα του Αλή Μπαμπά και του 40 κλέφτες. Να σας βλέπουν και 40 κλέφτες, θα βάλετε και εμείς δικό σας τις κλέφτες. Για εκεί είστε, ρε. Παοκάκια τέταρτη εθνική είστε. Σε λίγες μέρες, εκεί πάτε. Τώρα και εσείς και οι Ξάνθη. Τώρα σας αφήνουμε να κάνετε Χριστούγεννα. Όχι, σας αφήνουμε, ο νόμος, δηλαδή που πήρατε την αναβολή. Έτσι λέει ο νόμος, μόλις σας καταγραφές. Την υπογραφή θα ξέρετε που τη βάζετε. Τι αγοράζετε όλο τον κόσμο. Είναι πολλές υπογραφές. Έχετε αγοράσει αρκετούς. Είναι πολλές. Την πούτσα θα τη φάτε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχεις να σχολιάσει τίποτα κομματάκι. Όχι, Άκη, απλά τώρα βγάλαμε τον πρωταθλητή. Βγήκε το πρόγραμμα, βγάλαμε. Κάτσε, δεν ξέρει. Όχι, μπορεί να πιστεύω το πάρει ο Πάο. Τι θα χάσει μέσα στα αγκάθια. Φίλε, αυτή η νίκη αγκαθιών. Η Θύελα Σαρακινών είχε πάρει το. Ένα ψηλό έχει πάρει το. Όχι, ρε. Είχε... Το... Να σου πω το όνομά του. Το Μαυρογέννη είχε πάρει. Ναι. Εσύ τώρα σου λέω όλοι με γκάτζο παίζουν. Όλοι πειρατές είναι αυτοί. Ναι, 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 με γκάτζο παίζουν. Όλοι και με ένα μάτι. Ναι, εδώ. Μην τη δούνε δηλαδή, ξέρεις, ανάλογα. Το δεξί ναι. Εξτρέμ το έχει. Στην λίπη το αριστερό. Δεν μπορεί να πει όποιο. Να πάει καλά. Κάτσε, να πάει δεξί εξτρέμ και να έχει το μάτι από εκεί που να πάει. Να πήγε σαν σύντομα το πράγμα, παίζει μάλλον. Δηλαδή, άκου τώρα, τρεις παίζουνε. Εκεί να πάτε, τέταρτη εθνική. Άκου από αυτή την ομάδα. Δεν κάνουμε πλάκα, για εκεί είστε μουνόπαρα. Όχι άλλο ρε που το διαρτήσουμε τώρα και να μην σας ετοιμάρει. Αλλά σας βγάλαμε και το πρόγραμμα. Με αυτή την ομάδα, τέσσερις παίχτες παίζουνε με διαφορετικό μάτι. Πώς είναι με διαφορετικό μάτι. Με πηγιά. Τι είμαι,
Πώς έχει το δεξιπόδι και παίζει απ' αριστερά για να κλείνει. Ναι, α, θα έχει το μάτι από εδώ. Έχουν μάτι, ναι. Ναι, εκεί βλέπω να έχουν τρακαρίσματα. Εντάξει. Για τους παίκτες του ΠΑΟ. Απ' την πειρατεία, όχι οι άλλοι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εκεί θα έχετε και προπονητή το Βιερίνια. Δεν θα γίνει του. Αυτό θα έχετε προπονητή και αυτό θα κάτσει εκεί χρόνια πολλά. Σας τα έχει πάρει, σας έχει πει ότι είναι παουτζής πιο πολύ και από τον Κούδα, λέμε, ή κάποιον άλλο παίκτη παλιότερο, εσείς ξέρετε. Έτσι, τόσο παουτζής είναι ο Βιερίνια. Πιο πολύ και από την ίδια ιστορία του ΠΑΟ. Παλάκες, παουτζής, πάτε τα. Ηλίθιοι. Τι τα εκεί. Έτσι, πρέπει να μην είναι. Γιατί ποιες έλεγες για τους παγκτήρες ναι. Και τους μπούτζες, ναι. Γιατί είναι βλέκες, ε. Να μην τίνε. Καλά. Τους λέω βιωρίες ότι είπα οξύς. Εγώ τώρα... Πάμε, είμαστε έτοιμοι για γραμμές. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Για πάμε. Τι ώρα είναι. Α, πολύ ωραία. 12.30. Ορίστε. Να το. Πιο ωραία γραμμή. Η πιο συνειδητοποιημένη. Τι έγινε.